επειδή είναι κάτι σημαντικό. Ενημερωθήκαμε για το νέο lockdown και ότι θα κλείσει η λαϊκή αγορά αύριο της Κοζάνης. Για άλλη μια φορά φνηδιαστήκαμε και τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες από τον κύριο Κυριακίδη τώρα να βρεθεί με τον κύριο Σταμπουλίδη και 170 άνθρωποι αύριο να μην χάσουν τα προϊόντα τους. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Κασαπίδη. Είναι η τρίτη φορά, τέταρτη νομίζω, που το παθαίνουμε αυτό τελείως ευνηδιαστικά. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τη λαϊκή την ίδια στιγμή που τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν κανονικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι αποφάσεις που δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Απλώς θα ήθελα να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, να το δει λίγο το ζήτημα και παράλληλα όλη αυτή η παραγωγή που έχουν υποστεί τα πάδινα όλο αυτόν τον καιρό δεν έχουν τύχει κάποιες σωστές αποζημίωσεις. Αντίθετα με άλλες περιφέρειες οι οποίες και περισσότερα πήρανε και λιγότερο νομίζω έχουν πληγεί από εμάς στη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω λίγο να το δει και για τους παραγωγούς και για τους εμπόρους των λαϊκών αγορών που ειδικά αυτή τη στιγμή αγοράσανε, άλλοι βγήκανε μέσα στο κρύο και συλλέξαν τα προϊόντα τους για να έρθουν αύριο στη λαϊκή αγορά. Μια βοήθεια και μια μέρημνα, παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Στουρβουλίδη. Κύριε Περιφερειάρχη. Ναι, να ενημερώσω ότι ήδη έχω μιλήσει με ανθρώπους της Λαϊκής και με τον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος είναι κάτω στην Λαϊκή, όπως με ενημέρωσε, και ζήτησα να γίνει μια καταγραφή όλων των εμπορευμάτων που ήταν έτοιμα να εκτεθούν αύριο στη Λαϊκή προς πώληση και να συγκεντρωθούν τα τιμολόγια αυτά, να καταγραφούν σε μια λίστα και να διεκδικήσουμε την όποια αποζημίωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης προφανώς ή κάποιον άλλο λογαριασμό για αυτή την εξέλιξη που δυστυχώς πλήττει την Λαϊκή της Κοζάνης, όπου ήταν ήδη στημένοι οι εκθέτες να πουλήσουν αύριο τη σοδειά τους. Ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ, ναι, κύριε Καρυπίδη. Κύριε Περιφερειάρχη, επειδή ήταν ηλυμένη η απόφαση και το είχατε ενσταθεί και χθες, πρέπει να υπάρξει και μια επιστολή, μια παρέμβαση διαμαρτυρίας απέναντι στο αρμόδιο Υπουργείο. Ξέραμε όλοι ότι θα διηγηθούμε αυτού. Γιατί εχθές δεν προειδοποιήσαμε έγκαιρα τους ανθρώπους μας? Ξέρετε τι έχει πει η Γιώργο, άκουσε με. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Χαρδαλιάς? Ότι έχουμε 500 κρούσματα ενεργά, 800 επαφές στενές, άρα εδώ μιλάμε για περίπου 1.300 κρούσματα στην Κοζάνη. Αυτά τα γνωρίζανε από χθες και προχθές. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Γιατί δεν ειδοποιήσαμε έγκαιρα τους ανθρώπους μας? Παίξε η Δυτική. Δηλαδή, πάλι με μια επικοινωνιακή τακτική πήγε το θέμα. Έπαιξε η Δυτική Αττική και έρχεται σήμερα να ισοπεδώσει και την περιοχή μας. Και να είναι τώρα αυτοί οι άνθρωποι εκτεθειμένοι. Και η παραγωγή μας και σε μηχανία ο κόσμος μας και τα click aways να σταματήσουν και οι κομμωτές και έχουν. Να απαντήσει ο Περιφερειάρχης. Χθες αυτό που συζητήθηκε στην συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοηδή και μεταξύ όλων των παρόντων, των δημάρχων, του Προέδρου του Εμπορευτεχνικού Επιμελητηρίου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του κυρίου Ρωμιόπουλου, του κυρίου Τσουμέρη, του κυρίου Τουπαλίδη, του διοικητή της πυροσβεστικής και άλλων εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, δεν προέκυπτε αυτό που λέτε, κύριε Καρυπίδη. Αυτό που προέκυπτε από τον κύριο Χρυσοχοηδή είναι ότι θα ληφθούν αυστηρά μέτρα ελέγχου και επιτήρησης των μέτρων των υφισταμένων και μάλιστα άφηνε να εννοηθεί ότι εδώ η αστυνομία θα πρέπει πλέον να εντείνει περαιτέρω τις ήδη έντονες προσπάθειες ελέγχου που έκανε και ζήτησε ο κύριος Χρυσοχοίδης από όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργοποιηθούν ακόμα και την αυτοδιοίκηση μέσα και από την ενεργοποίηση και των τοπικών συμβουλίων των προέδρων στους οικισμούς να εντοπίζονται αυτά τα βεβαιωμένα κρούσματα όπου πιθανόν να μην τηρούν τα μέτρα και να δίδονται οι απαραίτητες αυστηρές συστάσεις. Αυτή ήταν το συμπέρασμα και η αναφορά του κυρίου Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν κατάλαβα ότι θα πηγαίναμε σε επιπλέον μέτρα όπως αυτά που. Νομίζω ότι δεν διαβάζετε τις δηλώσεις του.
όταν λέει για αυστηρότερα μέτρα, που ήδη τα μέτρα είναι αυστηρά στην Κοζάνη εδώ και δύο μήνες, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Επιτήρησης και ελέγχου. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, ξέρετε, αυστηρότερα είπαμε, μέτρα. Επιτήρησης και ελέγχου. Και αυτό που, ανεδείχθη τέλος πάντων και από τον ίδιο τον Υπουργό, είπε ότι εδώ δεν τηρούνται τα μέτρα. Έτσι το επανέλαβε πολλές φορές ο Υπουργός. Και ανέφερε και κάποιες περιπτώσεις όπου βεβαιώσανε και οι δήμαρχοι ότι υπάρχουν σε χωριά καφενεία που λειτουργούν, ότι κρυφά τέλος πάντων, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν συνάδουν με την εφαρμογή των μέτρων που όλοι τηρούμε και ξέρουμε ότι τηρούνται. Και επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία αν δεν τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα. Και όλοι έτσι φύγαμε. Εντάξει, τώρα τις απόψεις του κυρίου. Συγγνώμη που κάνω διάλογο από όλους τους συναδέλφους με τον κύριο Περιφερειάρχη, αλλά είναι σημαντικό το θέμα. Κύριε Περιφερειάρχη, τα αυστηρότερα μέτρα σημαίνει αυτά που σήμερα ανακοινώθηκαν. Τα 500 ενεργά κρούσματα με στενές επαφές μέσα από την έρευνα που έχει γίνει, που είναι άλλα 800 στις στενές επαφές, πάμε στα 1300, δεν είναι σημερινό νούμερο. Είναι νούμερα των προηγούμενων ημερών, γνωστά σε αυτούς. Η κατάσταση οδηγούνταν εδώ που οδηγείται τώρα και μας φέρουν πάλι προεκπλήξεων. Και αυτό που είπε ο Δήμαρχος της Ορδέας και συμφωνώ, για μία ακόμη φορά γινόμαστε ηφηγένεια. Δεν πρέπει να το δεχτούμε. Διότι το σχέδιο ανήκει στην κυβέρνηση. Και εμείς καλούμαστε όλοι μαζί να πειθαρχήσουμε και να το υπηρετήσουμε. Έχουμε ένα αποτυχημένο σχέδιο. Πρέπει να το παραδεχτούμε, να το πούμε και να δούμε από αυτού του σχεδίου του αποτυχημένου πώς θα το βελτιώσουμε για προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων μας και της οικονομίας, αλλά πάνω απ' όλα της ασφάλειας των πολιτών μας. Λοιπόν. Νομίζω ότι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να εκφράσει αυτή τη διαμαρτυρία του. Και να μην πάμε πάλι σε λογικές αυτοματισμού και να στράβουμε τη μία κοινωνική ομάδα αντί της άλλης, ή η ανεύθυνη, η υπεύθυνη. Δεν είναι εκεί το θέμα. Κύριε Περιφερειακά, να σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση πριν απαντήσετε και στον κύριο Καρυπίδη. Δεν σας ενημέρωσαν εσάς πριν ανακοινώσουν την απόφαση, οπότε να παρεμβαίνατε εσείς τουλάχιστον τη λαϊκή αγορά της Κοζάνης. Εγώ δεν ζητάω απαντήσεις. Κύριε Ελιάς, εγώ δεν ζητάω απαντήσεις από τον κύριο Περιφερειάρχη. Περιγράφω μία κατάσταση. Σωστά. Όλοι μαζί, σαν χαρτογράφητα νερά, πορευόμαστε. Ξέρω τις δυσκολίες και του ίδιου του Περιφερειάρχη και όλων μας. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία να σταματήσει εδώ. Με τον τρόπο που μας φέρεται η κυβέρνηση. Στο ίδιο πνεύμα είναι το ερώτημα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Στρατάκη, μισό λεπτό να απαντήσω και στις περιφερειακές προβλέψεις. Επ' αυτού, για να βοηθήσω κι εγώ, κάνοντας, για να μην... επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγματι, θα έλεγα κι εγώ να το διαμορφώσουμε και ως πρόταση. Γιατί να μην αποφασίσουμε στο τέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου να κάνουμε μια συζήτηση και να κάνουμε μια ενέργεια ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Γιατί όχι. Αυτό ήθελα να προτείνω στον Περιφερειάρχη. Να προχωρήσουμε τη διαδικασία του θέματος που συζητάμε. Δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει κάτι ο κ. Περιφερειάρχης. Αυτό που θέλω να μείνει σε όλους μας είναι ότι οι ενέργειες θα γίνουν με τον τρόπο που σας περιέγραψα. Αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να είναι αποτελεσματικότερο, να το ακούσουμε, να το συνθέσουμε και να το ενεργήσουμε. Δηλαδή, όπως σας είπα, ζήτησα να γίνει καταγραφή των εκθετών, των νομίμων εκθετών που θα ήταν αύριο στη Λαϊκή της Κοζάνης με τα τιμολόγια τους. Θα μιλήσω αμέσως μετά και με τον κύριο Κυριακίδη πάλι και με τον πρόεδρο των παραγωγών, ώστε να αποτυπωθεί το μέγεθος της ζημιάς που θα υποστούν αύριο οι παραγωγοί αυτοί και να ζητήσουμε την πλήρη αποζημίωση από το αρμόδιο Υπουργείο της Κυβέρνησης. Ως προς τα κρούσματα, από την καθημερινή παρακολούθηση των κρούσματων, όπως σας είπα και στην αρχή, εμείς βλέπαμε ότι υπάρχει αυτή η δυστυχώς σταθερή αύξηση από το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου, που είχε 276 κρούσματα η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, στα 391 το δεύτερο 15ήμερο και στα 603 το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Προχθές δηλαδή. Άρα αυτά εμείς τα παρουσίασα στον Υπουργό και ο ίδιος επεσήμανε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι. Δεν μίλησε για επιπλέον μέτρα και το θέσανε και άλλοι δήμαρχοι. Μάλιστα οι απόψεις δίστανται και μέσα. Κάποιοι ανέφεραν να αναλυφθούν επιπλέον μέτρα, να μπούμε σε ολική καραντίνα και όλα αυτά. Αυτό που και ο ίδιος ζήτησε είναι να αυστηροποιηθούν σαφώς τα μέτρα και εφόσον συνεχίσει αυτή η κατάσταση, πλέον να επιβάλλονται και οι ποινές αυστηρότατες. Σε αυτούς που δεν φοράν τη μάσκα, σε αυτούς που μαζεύονται και συγκεντρώνουν, τέλος πάντων είναι περιπτώσεις που καταδείχθηκαν. Άρα αυτό που μετράει τώρα είναι να εφαρμόσουμε αυτά τα μέτρα αυτή την εβδομάδα και είναι βέβαιο ότι μόνο ωφελημένοι θα βγούμε μέσα από αυτή την... μέσα από αυτό το πλήγμα, δυστυχώς, τους ανθρώπους
ιδιαίτερα της ελεύθερης αγοράς, που τουλάχιστον και οι ίδιοι πασχίζανε να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα με αυτά τα περιοριστικά μέτρα, γιατί αν κάποιοι θίγονται είναι οι επαγγελματίες, έτσι. Και για αυτούς μιλάμε σήμερα, τώρα, και για αυτούς αγωνιζόμαστε όπως επίσης και για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Άρα όλοι μας πρέπει να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα, ότι όποιοι, για οποιοδήποτε λόγο, έχουν κουραστεί, έχουν εκφραστεί διαφορετικά ως προς την τήρηση των μέτρων, υπομονή και επιμονή, και σε 15 μέρες θα έχουμε τελειώσει με αυτόν τον κορονοϊό. Αυτό πρέπει να το επαναλάβουμε, να τελειώσουμε με τον κορονοϊό και μετά να κάνουμε μια ευρύτερη ανάλυση. Ωραία. Προσέξτε ένα σημείο. Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά λίγο. Προσέξτε ένα σημείο. Αφού κάνει τις ανακοινώσεις σήμερα ο κύριος Χαρδαλιάς σε ολικό lockdown την περιοχή μας, λέει και κάποια μέτρα για τα τεστ, για την παρέμβαση στις δομές φιλοξενίας των ανθρώπων μας στις τρίτες ηλικίες κτλ. Εδώ και δύο μήνες ξέρουμε το πράγμα πώς εξελίσσεται. Γιατί δεν τα κάναμε νωρίτερα. Ωραία. Έρχεται να τα κάνει τώρα που μας κλείνει οριστικά. Μα τι λέτε τώρα εδώ πέρα και το δεχόμαστε. Θα σας παρακαλέσω όλο το σώμα. Συγγνώμη λίγο, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη λίγο, γιατί εδώ τώρα πρέπει να δούμε τα πράγματα... Κυρία Πρόεδρε. Παρακαλώ, κυρία Περιφερειάρχη. Να δούμε λίγο τα πράγματα ψύχρεμα και τα νούμερα δείχνουν πώς εξελίχθηκε, αλλά και η παράθεση των στοιχείων που έκανε και ο κύριος Τοπαλίδης στην ερώτηση του κύριου Γιαννακίδη, φαίνεται ότι εντείνονταν τα μέτρα διάγνωσης, τα τεστ και οι δράσεις που έκανε και ο ΕΟΔΗ, που συνδράμαμε και εμείς, ακριβώς βλέποντας αυτή την εξέλιξη. Και μάλιστα, όπως είπαμε, εδώ και 10 μέρες είχαμε αποφασίσει αυτές τις δομές για όλη την περιφέρειά μας. Άρα, γινόταν ενέργειες οι οποίες δεν απέδωσαν. Ωραία. Και η εξέλιξη, δυστυχώς, όπως φάνηκε σήμερα, επιβλήθηκαν αυστηρότερα μέτρα. Αυτό που μας είπε ο Υπουργός χθες για αυστηροποίηση των υφιστάμενων μέτρων ως προς τους ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων, είπε και ο ίδιος και διαβεβαίωσε και όλοι μας συμφωνήσουμε ότι θα ήταν αυτή η συμπεριφορά που θα έκανε και τη διαφορά. Ότι να εφαρμόζονταν τα μέτρα που ήδη είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Προφανώς αυτό δεν κάλυψε τους λοιμοξιολόγους που συνεδρίασαν και είδανε τα τελευταία δεδομένα και θεώρησαν να εισηγηθούν αυτή την εισήγηση. Ωραία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάλι για ακόμα μια φορά. Δυστυχώς... Ανοίγουμε όμως πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Θα πρότεινα να ολοκληρώσουμε το θέμα. Πρόεδρε, μία διευκρινήση. Και για ακόμα μία φορά πήρανε, προμηθεύτηκαν πράγματα για να πουλήσουν τώρα στα Χριστούγεννα και για ακόμα μία φορά τους κλείνουμε. Ωραία, να το συγκεκριμένουμε. Και αφήνουμε ανοιχτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ των μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή εκεί πέρα ο κορονοϊός δεν περνάει. Θα παρακαλέσω το σώμα. Και κύριε Νησαρίδη, να συμπληρώσω κάτι. Ότι πήραν την απόφαση χωρίς να ενημερώσουν κανένα. Ξαφνικά. Δεν μπορεί χθες να μας λένε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα και σήμερα να έρχονται να μας κλείνουν χωρίς να έχουν προβάλει κάποια επιχειρήματα, κάποια οικονομική στήριξη για αυτά τα... Κυρία Πρόεδρε, για να δώσουμε μία κατεύθυνση τουλάχιστον να ξέρουν και οι πολίτες τι θα περιμένουν από εμάς. Εγώ αυτό προτείνω να γίνει αυτή η καταγραφή και να διεκδικήσουμε το σύνολο των αποζημιώσεων για αυτούς που πλήττονται, αλλά δυστυχώς από τα αποτελέσματα την πληρώνουν οι άνθρωποι της αγοράς, οι οποίοι για άλλη μια εβδομάδα θα δουν τα καταστήματά τους κλειστά. Και εδώ η διαπίστωση των αποτελεσμάτων που οδηγεί σε αυτά τα μέτρα έχει και κάποια αίτια όμως. Μην μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις και στα αποτελέσματα, να δούμε λίγο και τα αίτια και τις συμπεριφορές που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη. Γιατί έχουμε όχι όμως μόνο και εμείς, όχι όμως μόνο ατομική ευθύνη. Δεν μπορεί να προστατεύει. Πώς εξηγούμε, μισό λεπτό, πώς εξηγούμε ότι η Καστοριά μειώνει τα κρούσματα, μειώνει τα φαινόμενα του κορονοϊού, ομοίως και η Φλόρινα και τα Γρεβενά μετά από μία έξαρση, αλλά το τελευταίο. Τις τελευταίες 20 μέρες μειώνονται και στη Φλόρινα και στα Γρεβενά, η Καστοριά από την αρχή.
Άρα κάτι δεν γίνεται καλά στην ΠΕ Κοζάνης. Το λέει σήμερα ο κύριος Καρδιάς. Ότι τώρα θα κάνουμε τεστ στις βιομηχανίες μας, τώρα θα κάνουμε τεστ στις... Προσέξτε τι ανακοινώνει. Γιατί δεν τα κάνω τόσο καιρό, Γιώργο. Δες λίγο τα ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν το είδες. Γιατί γινότανε... Τα μέτρα. Ναι, είναι, τα μέτρα, εντάξει, τώρα τι να σας πω, ειδικότεροι από μένα έχουν πάρει τα μέτρα, έτσι. Τώρα μιλάμε για κάποιες αποφάσεις που αυτοί που γνωρίζουν σίγουρα περισσότερα από μένα. Τελικά δεν τα κάνω σωστά, κύριε Περιφέρεια. Γι' αυτό έγινε αυτό. Αυτό λέμε. Δηλαδή ούτε στους εργασιακούς χώρους. Τώρα, να πούμε λίγο τα πράγματα. Αυτό που βοηθάει στον κόσμο, ποιο είναι αυτό? Θα σας παρακαλώ, να συνεχίσουμε για να αποκατασταθεί η ζημιά που παθαίνουν και γρήγορα να απεμπλακούμε από αυτή την από αυτή τη σκλαβιά. Ναι, αλλά να μας παίρνουν και εμάς σοβαρά υπόψη και να ακούνε και τη δική μας άποψη. Να μην αποφασίζουν πάλι για μας χωρίς εμάς. Έχουν όλα τα δεδομένα, με τον ΕΟΔΗ καθημερινά μιλάνε, με τις υπηρεσίες καθημερινά μιλάνε, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Υγείας. Μόνο με τον πολίτη δεν μιλάνε. Εσείς όμως το είπατε, κύριε Περιφερειακά. Άλλη αίσθηση σας έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και άλλη απόφαση πήραν. Και ο Υπουργός αυτό θεώρησε προφανώς από αυτά που άκουσε χθες. Ναι, αλλά άλλη αίσθηση σας έδωσε. Αλλά την απόφαση την πήραν οι λοιμοξιολόγοι, την εισηγήθηκαν. Δεν θα πρέπει να συμβουλευτούν και να συναποφασίσετε μόνοι τους? Μα όταν οι ειδικοί συστήνουν αυτό για να προστατεύσουμε, προσέξτε, εδώ είναι, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε για ένα φωνικό ιό, μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες για όσους δεν τηρούν τα μέτρα. Και συγχνοτίζονται. Και οι που δεν παίρνουν τα μέτρα και δεν τα κάνουν. Δεν θα τελειώσουμε έτσι, κυρία Προεδρέα. Θέλουμε να το συζητήσουμε στο τέλος. Να σας πω κάτι που ελέγχθη. Ή να πούμε, κάνουμε διακοπή στο άλλο θέμα και να συζητήσουμε αυτό. Κάτι να κάνουμε. Αυτό και να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε. Αυτό και να κλείσουμε. Τι χρειάζεται λοιπόν να πούμε παραπάνω σε συμπολίτες μας που πάνε και ανοίγουν καφενεία στα κρυφά, να παίζουν χαρτιά και να πίνουν μπύρες. Και από εκεί να προκύπτουν κρούσματα. Τι παραπάνω χρειάζεται? Δηλαδή, εγώ πάνω θεωρώ... σε αυτό να δικαιολογήσουμε τέτοιες συμπεριφορές? Όχι, δεν δικαιολογούμε. Ας δώσουμε το μήνυμα όλοι ότι πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα 7 μέρες, να τελειώσουμε, να απελευθερωθούμε από τη σκλαβιά. Καταστρέφονται επιχειρηματίες, καταστρέφεται η οικονομία μας. Εμείς θα την πληρώσουμε. Συμφωνούμε, αλλά και αυτοί κάνουμε... δεν πήραν σωστά τα μέτρα. Και πρέπει δεν να κάνουμε σωστά τώρα, είμαστε στο μέτωπο. Τους εργασιακούς χώρους. Εκεί δεν κάνουν σωστά τα μέτρα. Υπάρχουν ειδικότεροι από εμάς και εμείς αυτούς συμβουλευόμαστε και αυτούς βοηθάμε. Ωραία, δεν την κάνω σωστά όμως. Αποδεικνύεται από τα σημερινά μέτρα.